Καλό μεσημέρι και καλή δύναμη εύχομαι στο καινούριο σας καθήκον που είναι η είσοδό σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Με την έδρα βέβαια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην περιφέρεια Ετωλοακαρνανίας. Κύριε Παπαναστάση, δεν ξέρω αν με ακούσατε νωρίτερα, έλεγα θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς για τη δίνη στην οποία έχει περιέλθει εδώ και πολύ καιρό το Ηνωμένο Βασίλειο και το αν αυτό επηρεάζει κατά πολύ τις διατλαντικές, τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές συνεργασίες. Ναι. Είναι μια κατάσταση που ουσιαστικά απεικονίζει και με απεικονίζει με ένα αρκετά έντονο και καθαρό τρόπο τις αντιθέσεις και τη διαπάλη, αν θέλετε, που υπάρχει σε μερίδες της αστικής τάξης, της πλουτοκρατίας, του επιχειρηματικού κόσμου της Αγγλίας, όσον αφορά την παραμονή ή την μη παραμονή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε ότι αυτή η κατάσταση δεν ακουμπάει τόσο τις επιλογές του λαού της Αγγλίας των εργαζομένων, γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς η κατάστασή τους μέσα σε αυτό το κοινωνικο-οικονομικό καθεστώς που βιώνουν έτσι κι αλλιώς δεν είναι καλή. Είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν στους εργαζόμενους, στις εταιρείες, στο σύστημα περίθαλψης νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής γενικότερα, στην παιδεία. Είναι μια χώρα που ο λαός της, οι εργαζόμενοι έχουν πραγματικά πολύ σημαντικά προβλήματα. Η διαπάλη αυτή, η οποία είναι υπαρκτή, μάλλον θα κάνει χειρότερες, θα δημιουργήσει συνθήκες χειρότερες από αυτές που υπάρχουν σήμερα, και προφανώς μέσα από αυτές τις αντιθέσεις προσπαθούν να εγκλωβίσουν και τον αγγλικό λαό. Είναι κάτι που δεν τον αφορά. Τώρα, το αν, το πώς θα βγει μάλλον, γιατί φαίνεται ότι είναι αποφασισμένο να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Αγγλία, σίγουρα θα έχει κάποιες επιπτώσεις στα πλαίσια των αντιθέσεων που υπάρχουν στις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, με την επίδραση αυτών των επιπτώσεων, φυσικά πολύ έξω από τα σύνορά τους, και εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως η περιοχή του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου. Μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία είναι μια χώρα η οποία έχει βάσεις στο κυπριακό έδαφος, επηρεάζει άμεσα δηλαδή και τις συνθήκες που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Βέβαια. Αλλά και σαν μέλος και βάσεις και συμφέροντα, βεβαίως. Βεβαίως, ναι. Και θα έχει κάποιες επιπτώσεις πάντοτε μέσα στα πλαίσια που καθορίζουν αυτούς τους ανταγωνισμούς, δηλαδή πότε τα βρίσκουμε, πότε δεν τα βρίσκουμε. Το θέμα είναι ότι για τους λαούς της περιοχής της ευρύτερης, αλλά και για τον ελληνικό λαό, αλλά και τον εγγλέζικο, αυτά τα πράγματα μάλλον δεν γίνουν προβλήματα, αλλά δημιουργούν. Ωραία. Κύριε Παπαναστάση, εσείς είστε νέος βουλευτής, αλλά βέβαια είστε προβεβλημένος τέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έχετε κάνει και κάνετε τις παρεμβάσεις σας και μέσω του τύπου. Είστε πολύ ενεργός και βέβαια στα θέματα που αφορούν τα στρατιωτικά και την ασφάλεια. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι προσωπικές σας, οι βουλευτικές εννοώ προτεραιότητες, τώρα που εκλεγήκατε στο Κοινοβούλιο, ειδικά για την περιοχή της Ετωλοακαρνανίας? Καταρχάς ήθελα να διευκρινίσω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ εργάζεται συντονισμένα με βάση το πλάνο του κόμματος, κινούμενοι πάντοτε προς το συμφέρον των εργαζόμενων, των αγροτών, των κτηνοτρόφων. Προσθέτω αυτές δύο κατηγορίες γιατί είναι κατηγορίες στον ομό Ετωλοακαρνανίας αρκετά διαδεδομένες, με αρκετά μεγάλη δράση. Και μάλιστα κατηγορίες, και μια και είπατε για τον ομό Ετωλοακαρνανίας, ήθελα να τονίσω ότι είναι ένας πραγματικά προνομιούχος νομός. Έχει Μας το έχουν τονίσει αυτό και άλλοι συνάδελφοί σας, ενώ και από άλλα κόμματα. Για μια πραγματικά εκρηκτική, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος σαν δυνατό την ανάπτυξη στον γεωργικό τομέα, αλλά είναι ίσως ο πιο φτωχός νομός της Ελλάδας. Φυσικά η αιτία είναι η πολιτική που ακολουθείται από τις ελληνικές κυβερνήσεις και από τις προηγούμενες, αλλά και από ό,τι φαίνεται από τις δηλώσεις και από την τάση και από την καινούργια κυβέρνηση. Ακολουθάει εξάλλου την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζοντας κατά γράμμα την ευρωενωσιακή πολιτική στο γεωργικό και στον κτηνοτροφικό τομέα. Με δύο λόγια και πολύ έτσι συνοπτικά να τονίσω ότι και οι προηγούμενες εκδόσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά και η καινούργια, η νέα κοινή αγροτική πολιτική, αυτό που προβλέπει είναι συνένωση των μικρών ιδιοκτησιών, όχι συνένωση, εξαφάνιση, να πούμε τον πραγματικό όρο, η δημιουργία μεγάλων
καλλιεργιών. Φυσικά αυτό σημαίνει εξαχρίωση. Ήδη παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, σε αυτό το στάδιο βρίσκεται ο νομός του Λακανανίας των μικρών αγροτών, η εξαχρίωση του κόστους της γης και η απόκτησή του από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αυτό που λένε ενοποίηση και καθετοποίηση της παραγωγής. Ουσιαστικά τι θα συμβεί, οι αγρότες θα βρεθούν να είναι εργάτες, εργάτες στη γη που πριν κατήχαν. Συγγνώμη κύριε Παπαναστάση, επειδή το παρακολουθώ και εγώ το θέμα χρόνια και αν θέλετε όχι με πάρα πολύ τεχνοκρατικούς όρους αλλά διαζώσεις. Τόσα χρόνια και τόσες δεκαετίες όμως ο αγροτικός κόσμος της χώρας βολευόταν πάρα πολύ με την επιδοματική πολιτική, με τις επιδοτήσεις και με όλα αυτά που έρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε σιγά σιγά, ένας από τους λόγους ήταν αυτός και δεν τους μέμφωμε, ένας από τους λόγους ήταν αυτός και άλλοι πολλοί, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό το επάγγελμα, απαξίωσαν οι ίδιοι αυτή την αξιοποίηση της γης και του πλούτου που έχουν στα χέρια τους. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα διαφωνήσω στο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Είναι σημαντικό όμως να δούμε τη μεθοδολογία. Το κερασάκι της τούρτας, ναι, πάντοτε ήταν οι επιδοτήσεις και ας το πούμε έτσι, αυτό που το λένε οι ίδιοι οι αγρότες, mm-hmm. τα άκοπα χρήματα. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή κάτω από το κερασάκι πρέπει να δούμε τι έχει η τούρτα. Μάλιστα. Η τούρτα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει την αποαγροτικοποίηση mm-hmm. τεράστιων εκτάσεων, για παράδειγμα mm-hmm. οι εκβολές του αχελώου. Μάλιστα. Μόνοι σαν περιοχή θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν με κυπευτικά όλη την Ευρώπη. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, έχω ακούσει ακριβώς την ίδια κουβέντα από συναδέλφους σας, επαναλαμβάνω, από την ίδια περιφέρεια και από άλλα κόμματα. Άρα το πιστεύετε όλοι είναι αυτό. Είναι γεγονός. Δεν μπορεί να μιλήσει κανένας αυτό το πράγμα. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Γενικά δεν είναι μόνο ο αγροτικός τομέας. Πάρα πολλοί τομείς εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν θέλετε μέσα από την πολιτική που έχει ακολουθεί, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν καν σε βιοποριστικό επίπεδο να ζήσουν. Ναι. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται, ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης βρίσκεται στη Γερμανία. Ναι. Με μια πραγματικά πολύ πλούσια και αποτυπωμένη με ειλικρίνεια, αν θέλετε, ατζέντα όσον αφορά τις επιδιώξεις. Mm-hmm. Το θέμα είναι κάτω από αυτή την ατζέντα να δούμε τι πραγματικά κρύβεται. Για παράδειγμα, δηλώνει η κυβέρνηση ότι ένας από τους στόχους του Πρωθυπουργού είναι η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Απόλυτα ειλικρινές. Το θέμα είναι από αυτές τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ποιοι θα κερδίσουν, ποιοι θα χάσουν. Ας δούμε λοιπόν ότι αυτές οι άμεσες επενδύσεις, η πρόσκληση ξένων επενδυτών, να το πούμε καθαρά, απευθύνονται για να έρθουν να επενδύσουν σε μια χώρα με ανύπαρκτη εργασιακή νομοθεσία, με μισθούς παγιοποιημένους σε απόλυτα απάνθρωπα επίπεδα, δεν μπορεί να ζήσει κανένας mm-hmm. πλέον με αυτούς τους μισθούς, σε συνθήκες πραγματικής γαλέρας. Ωραία. Έρχονται λοιπόν αυτές οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις δεν θα έρθουν εδώ για να αλλάξουν αυτές τις συνθήκες στους εργαζόμενους. Έρχονται για να κερδίσουν από αυτό το στάτους. Και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς κλάδους, για να μην πούμε ότι είναι γενικευμένη αυτή πολύ, η κατάσταση. Πολύ σαφές. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Παπαναστάση. Πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ. Αν όμως θέλετε να συνεχίσουμε να πείτε κάτι ακόμα. Μία πρόταση. Μάλιστα. Κλείνω πραγματικά. Παρακαλώ. Το χρόνο σας, παρακαλώ. Ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε και στο Κοινοβούλιο και εκτός Κοινοβουλίου έναν ανούσιο διπολικό καυγά ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, που στείνεται στη Βουλή, έξω από τη Βουλή και οπουδήποτε πραγματικά συναντιέται η πολιτική τους. Εμείς λέμε ότι αυτή η επιλογή, αυτός ο καυγάς, είναι μια στρατηγική συμφωνημένη σε σημαντικό βαθμό ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ, και είναι μια στρατηγική η οποία πραγματικά είναι προκλητική και βγάζει μάτια απέναντι στους εργαζόμενους, οι οποίοι θέλουν εδώ και τώρα λύση για τα προβλήματά τους. Σας ευχαριστώ λύση, πολύ. Λοιπόν, είναι οι εργαζόμενοι mm-hmm. και τα λαϊκά στρώματα να μην επιτρέψουν αυτές τις πρακτικές, να αγωνιστούν για να αλλάξουν αυτές τις συνθήκες, συμπορευόμενοι και ενισχύοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παπαναστάση, να είστε σίγουρος.